λόγος θα γεννώ, να λέω κατσουνάδες. Εμένα να κάνω να γελώ και σας να λέτε εξυπνάδες. Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω το συγκεκριμένο podcast με μια κατσουνάδα φίλη μου. Στο μικρόφωνο για ακόμα μια φορά ο Μάρκος Μυρνάκης. Πέρασαν πάνω από 6 μήνες από τότε που είπα δημοσίως την πρώτη κατσουνάδα. Με πολλές ιστολέ αλλά τόλμησα και όπως φαίνεται πάρα πολύ καλά έκανα. Α το πάρω όμω λίγο από την αρχή. Για όσου δεν γνωρίζετε, θα το πάω με το δικό μου γνωστό ύφο. Τι είπατε, Δεν ξέρετε τι σημαίνουν οι όροι κατσουνάδε και κατσουναδολόγιο. Είστε δεν είστε κριτικοί, είναι απολύτω φυσιολογικό να μην ξέρετε. Μην ψαρώνετε. Δεν είναι υπαρκτή. Αλλά μία ακόμα επινόηση εμένα του δημιουργού. Να σα πω κάτι έτσι πάρα πολύ μεταξύ μα. Είμαι τόσο κακό στι ματινάδε που για να μην προσβάλλω τους μαντιναδολόγους επινόησα αυτόν τον έξυπνο, φρέσκο και χιουμοριστικό κατεμέ τρόπο για να εκφράσω τη δημιουργικότητά μου, βρε αδερφέ. Έχω καλλιτεχνικές ανησυχίες, πώς να το κάνουμε. Το κατσουναδολόγιο αποτελεί μία παραλλαγή από τον όρο μαντιναδολόγιο και η κατσουνάδα της μαντινάδας. Απλό δεν είναι, το μάθατε έτσι. Αν κρίνω από όλο αυτό το διάστημα που κυκλοφορώ επισήμως τις κατσουνάδες μου, το έχετε πλέον εμπεδώσει. Με όλη τη σοβαρότητα που με διακρίνει θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ματιναδολόγος δεν είμαι και ούτε θέλω να γεννώ». Επινόησα λοιπόν αυτούς τους όρους με σκοπό να ανεβάζω τις προσπάθειές μου για να δημιουργήσω κριτικές ματινάδες οι οποίες αποτελούν μια όμορφη σύνδεση εμένα με τους πελάτες και τους φίλους του κατσούνες.gr. Με πολύ αγάπη, με χιούμορ όπως πάντα, αλλά και με σεβασμό προς τις ματινάδες και τους ματιναδολόγους, τροποποίησα λοιπόν τους όρους για να μην υπάρξει καμία μα καμία συσχέτιση. Έτσι μπορώ και δημιουργώ τις κατσουνάδες που παρουσιάζουν μικρές και κατά τη γνώμη μου ωραίες ιστορίες. Η παρουσίασή τους γίνεται ή μάλλον να το πω καλύτερα η κυκλοφορία τους γίνεται μέσω των νέων τάσεων στα social media. Search videos, Reels, TikTok videos ενώ οι κατσουνάδες που γράφονται είναι εμπνευσμένε από τις ίδιες τις κατσούνες και τον παραλήπτη τους, όπου συνήθως και τις αφιερώνω. Άλλωστε η έμπνευση προέρχεται από αυτή τη σύνδεση. Την κατσούνα που θα επιλέξουν, τη χρήση που τη θέλουν και τον τόπο που θα παραδοθεί η κατσούνα. Πολλέ φορέ μπορεί να είναι και κάτι άλλο το οποίο έχει προκύψει ένα περίπτωση. Μιλάμε δηλαδή για μαντινάδε με επίκεντρο τι κατσούνε. Εξού και οι κατσουνάδε με το κατσουναδολόγιο. Ωστόσο, σε πολλέ περιπτώσει θα ακούσετε μαντινάδε που στέλνουν οι ίδιοι οι φίλοι των κατσουνών ή γνωστοί σε όλου ω κατσουνοφάνs. Μήπω να γίνετε κι εσεί ένα από αυτού, για προσπαθήστε, στύψτε λίγο το μυαλουδάκι σα και γράψτε έναν ωραίο έτσι στίχο να το πω, ένα τετράστιχο και θα βγει μια ωραιότατη μαντινάδα την οποία θα δείτε να δημοσιεύετε σε βίντεο. Από εμένα τον ίδιο φυσικά. Τώρα, αν είστε πιο τολμηρό και θέλετε κι εσεί ο ίδιο να τη δημοσιεύσετε από μόνο σα, εδώ είμαι εγώ. Με τα χαρά να το κάνουμε, να σα βοηθήσω και να το δημοσιεύσουμε όπου μα όπου θέλετε, σε δικό σα ή σε δικό μου social. Βρείτε μα και ακολουθήστε μα σε οποιοδήποτε social επιθυμείτε ή αν θέλετε και σε όλα δηλαδή. Εμεί πρόβλημα δεν έχουμε. Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Παντού θα βρείτε άλλωστε τι κατσούνε και μένα. Ή και μένα και τι κατσούνε. Να τονίσω ότι στο YouTube τα shorts videos ή και τα βίντεο γενικότερα με τι κατσουνάδε έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά views και έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένο playlist. Οπότε αν θέλετε και εσείς να ακούτε τις κατσουνάδες μας, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας στο YouTube ή να αποθηκεύσετε και το playlist. Αν ενεργοποιήσετε και τις συντοπίσεις, σίγουρα θα ακούτε πρώτοι τις κατσουνάδες μας, τις παγκόσμιες πρεμιέρες, τις παγκόσμιες κυκλοφορίες. Ενώ στο TikTok του έχουμε γίνει ήδη viral. Μπείτε και θαυμάστε. Επιστρέφω στην κατσουνάδα που ξεκίνησα όπου είναι ειδικά βγαλμένη για να προμοτάρω τις κατσουνάδες. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη επεξήγηση αφού πρώτα σας την υπενθυμίσω λίγο. Λέω ξανά. Κατσουναδολόγο θα γεννώ. Να λέω κατσουνάδε, εμένα να κάνω να γελώ και εσά να λέτε ξυπνάδε. Γιατί να λέτε ξυπνάδε, φίλοι μου, για να με πειράξετε ελεύθερα. Ξέρω ότι δεν είμαι καλό και οι περισσότερε προσπάθειέ μου θα είναι άστοχε. Μην καταπιεστείτε. Εκφραστείτε ελεύθεροι όπω πολλοί έχουν ήδη κάνει. Περιμένω τα σχόλιά σα καλά ή κακά. Άλλωστε, πρώτο, εγώ αυτό σαρκάζομαι, να ξέρετε. Και πέρα από τα σχόλιά σα για εμένα και τι κατσουνάδες μου, ξαναλέω ότι περιμένω τι δικέ σα κατσουνάδες ή αφιερώσει. Και έτσι όπω πάει το πράγμα, σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που έχει περάσει μέχρι σήμερα, το βλέπω να έρχεται. Βλέπω να βγάζουμε βιβλίο με κατσουνάδε όπου να είναι. Καλή συνέχεια, φίλοι μου, σα ευχαριστώ.